Με ποιον να τα πρωτοβάλουν, με τη Νέα Κηφισιά, με τη Διτησία ή με τις Απουσίες? Τα Τρίκαλα Μπισί έκαναν πολλά πράγματα στο Ζιρίνιο, γύρισαν ένα φαινομενικά χαμένο παιχνίδι, αλλά ιτήθηκαν από την ΑΕΚ με 97-85. Οι παίκτες του Κώστα Βλεφαράκη, με τον Μπορίνη για πρώτη φορά στην αποστολή, ξεκίνησαν νευρικά, είδαν τον Γιούι να κάθεται στον πάγκο νωρίς-νωρίς με τρία φάουλ, είδαν τους διαιτητές να τιμωρηθούν με αντιαθλητικό φάουλ την γροθιά του Μπάρλου στον Περούνσης. Και θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σε εκείνο το χρονικό σημείο χρεώθηκαν με τεχνικές ποινές η Περούνσης και Βλεφαράκης, με αποτέλεσμα να μείνουν πίσω στο σκορ μέχρι στους 21 πόντους. Στην επανάληψη όμως, και αν έρθει ήταν εντυπωσιακή, πλησίασαν στο 0-2, αλλά στη συνέχεια έμειναν από δυνάμεις. Και όταν ο Γιούιν αποβλήθηκε με πέμπτο φάουλ, παρέδωσαν τα όπλα. Λοιπόν, για το παιχνίδι δεν θα πω πολλά. Νομίζω ότι ένα γύρο εμείς δεν θα πω τώρα. Αλλά όχι, δεν θα πω πάλι πολλά για έναν λόγο, γιατί ξέρουμε και τον κόσμο και τους παίχτες. Την ιστορία που έχουν, την εξηγησία. Λοιπόν, αλλά όταν ένα παιχνίδι πάει στη δράμα, πέσει στι τρει πρώτε φάσει, ένα βασικό παίχτη παίρνει μια φάουλ. Κάτι αντίστοιχο γίνεται σήμερα. Και μια ομάδα ζητάει 40 βολές. Θα έκανε ήταν χαζές εντελώς η ίδια φορά από εμάς. Ελπίζω να είναι μια σύμπτωση κακή τα τελευταία δύο παιχνίδια, δεν μόνο τα τελευταία δύο. Λοιπόν, αλλά που είχε πάρει στο ξαναδόν τα περισσότερα, γιατί δεν είχε καμία σχέση ούτε με το σημερινό αντίπαλο, αλλά δώσει μια προφάση καρκίνα στην Κυψία. Συνεχίζουμε χρόνο πάρα πολύ δύσκολο, το ξέραμε, το ξέρουμε και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε μέχρι το τέλος.